Σαλπάρι στις 19 Ιουνίου το πρώτο πλοίο που θα συνδέει τη Λεμεσό με τον Πειραιά, σηματοδοτώντας την επαναλειτουργία της ακτοπροϊκής σύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα μετά από 21 χρόνια. Ενέργεια που χαιρέτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Η κυβέρνηση υλοποιεί τη δέσμευση για εναλλακτική συνδεσιμότητα. Μετά από 21 χρόνια, οι συμπολίτες μας θα μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Ευρώπη δια θαλάσσης, μεταφέροντας και το ιδιωτικό τους όχημα. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε το θαλάσσιο τουρισμό στον τόπο μας. Σε συνέντευξη τύπου, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης ανακοίνωσε πως το ταξίδι θα είναι διάρκειας 30 ωρών και τα δρομολόγια θα εκτελούνται Κυριακή και Τετάρτη από Λεμεσό και Τρίτη και Παρασκευή από Πειραιά. Κρατήσεις θα γίνονται διαδικτυακά από τις 7 Μαΐου, ενώ από τον Ιούνιο μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν συνολικά 46 δρομολόγια από και προς την Κύπρο. Προσφέρουμε έναν πλοίο αξιόπλο με σημαντικές στοιχειώδεις υπηρεσίες, αλλά σε καμία περίπτωση, και αυτό θέλω να το επισημάνω, δεν έχει να κάνει με υπερπολιτελή του αζιόπλια. Εάν και η Σύμβαση προνοούσε τη λειτουργία εστιατορίου και καφετέριας, αποφασίσαμε να προσθέσουμε πλέον μπαρ, παιχνιδότοπο για ενασχόληση με μωρό, καθώς και άλλα είδη ψυχαγωγίας. Η χωρητικότητα του πλοίου ανέρχεται σε 400 επιβάτες, καθώς διαθέτει 38 καμπίνες VIP για τη μεταφορά 110 επιβατών, 68 καμπίνες δεύτερης κλάσης για μεταφορά 180 επιβατών και 110 αεροπορικές θέσεις, ενώ μπορεί να μεταφέρει πέραν των 100 οχημάτων. Οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται για όλα τα πορτοφόλια και για όλα τα είδη ταξιδιωτών, αφού δίνεται και η δυνατότητα για διανυκτέρευση εκτός καμπίνας. Αρχίζουν από 38 ευρώ και 21 σέντς για αεροπορικό καθίσμα μονής διαδρομής και 76,42 ευρώ μετεπιστροφής, και ανέρχονται στα 80 ευρώ και 21 σέντς για VIP καμπίνα μονής διαδρομής και 160 ευρώ και 42 σέντς μετεπιστροφής. Όσο για τα παιδιά από τις ηλικίες μέχρι 4 ετών, το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στα 15,91 ευρώ για μονή διαδρομή και 31,82 ευρώ για ταξίδια Λερετούρ, και από 4 μέχρι 12 ετών 28,06 ευρώ και 56,12 ευρώ αντίστοιχα. Και βεβαίως θα υπάρχει δυνατότητα για μεταφορά οχημάτων και μοτοσυκλετών με την ανάλογη χρέωση. Για οχήματα μέχρι 5 μέτρων η μετεπιστροφή διαδρομή θα κοστίζει 203,44 ευρώ, ενώ θα είναι δωρεάν η μεταφορά για τα ποδήλατα. Για τους φιλόζωους θα υπάρχει επιλογή να επιβαστούν με τα κατοικίδια ζώα τους είτε στην καμπίνα είτε σε ειδικό χώρο με την ανάλογη χρέωση.